Υπουργείου και τα λοιπά και τα είπε δημόσια και πολύ καλά έκανε και όλοι σε στήριξαν. Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο που οι άνθρωποι γύρω σε κοίταγανε ή δεν σε κοιτάνε πιο διαφορετικά, δηλαδή καλύτερα εννοώ. Νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στου ανθρώπου που κοιτάνε, έχει αλλάξει σε μένα κάτι. Δηλαδή. Έχει αλλάξει τον τρόπο που κοιτάω εγώ του ανθρώπου γύρω μου πια. Νιώθω εγώ πιο ωραία. Α, ναι. Ναι. Τι έλεγε ότι. Αισθανόσαι ότι κρύβει κάτι, τι. Όχι, ότι... δεν είναι, ούτε έκρυψα ποτέ. Μα δεν έκρυψε και τίποτα, ναι. Ήταν κάτι το οποίο. Επειδή είχα βιώσει κάποια πράγματα μικρή. Πολύ άσχημα. Ναι. Ένιωθα ότι έπρεπε να προστατέψω τον εαυτό μου για να μπορέσω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Ήταν καθαρά αυτό. Mm-hmm. Ήταν μια άμυνα. Ήταν μια άμυνα. Αυτό ήταν όλο. Άσχετα που κάποιοι το πήραν. Δεν με ενδιαφέρει πια καθόλου. Πραγματικά. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει ότι από μέσα μου βγήκε όλο αυτό και βγήκε και ο λόγος. Αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει με καταλαβαίνουν 100%. Και αν θέλεις. Μα όλοι σε καταλάβω. Τώρα δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεσαι. Αν υπήρχαν κάποιοι που το σχολίασαν αρνητικά, έχουν πρόβλημα. Πόσα παιδιά μου στέλνουν μηνύματα από fan club μου, παιδιά μικρά, 15-16 χρονών, όταν έγινε όλο αυτό και μου λέγανε ότι και εγώ το κρύβω, γιατί είναι αυτό που εγώ δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Θεωρώ ότι είναι κάτι. Μια χώρα που δεν είναι. Επειδή εσύ γεννήθηκε στην Αλβανία. Έτυχε να γίνει. Τότε που είχαν βγει φυλακές με τη συγκεκριμένη χώρα και να είχαν πρόβλημα, νομίζω πιο πολύ τότε από ότι τώρα. Να σε ρωτήσω κάτι, Βρέλενη, επειδή εσύ γεννήθηκε σε άλλη χώρα, μεγάλωσε εδώ στην Ελλάδα. Μεγάλωσε στην Ελλάδα και να σου πω και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι εμένα ο παππούς μου είναι Έλληνας. Αισθάνεσαι Ελληνίδα, ρε παιδί μου. Δεν ναι, είναι, αλλά δεν είναι αν έβγαινα τότε και έλεγα ότι είμαι Ευρωπηρώτησα, θα λέγανε πάλι δεν το λέει. Ξέρεις, μπήκα και στη διαδικασία, λέω παιδιά, έχω γεννηθεί στην Αλβανία, αυτό είναι όλο. Εντάξει, μια χαρά. Άλλο θέλω να σου πω τώρα. Τώρα που βλέπεις όλο αυτό το θέμα που έχουμε με τους μετανάστες, πιστεύεις ότι. Επειδή είναι μοιρασμένη κοινή γνώμη, δηλαδή άλλοι λένε να τους βοηθήσουμε, άλλοι τους παίρνουν στα σπίτια τους κτλ. Και άλλοι λένε μα να σηκωθούν να φύγουν, τι δουλειά έχουν εδώ, εμείς δεν έχουμε δουλειά και τα παιδιά μας και έρχονται και αυτοί που πρέπει να τους τρέψουμε. Να σου πω κάτι, υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται. Ναι. Και σου λέει τώρα έρχονται αυτοί, μήπως έρχονται και τσιχανιστές μαζί με αυτούς. Νομίζω ότι αυτός είναι ο φόβος. Είναι φόβος, λες. Δεν νομίζω ότι οι Έλληνες είναι ρατσιστές και θέλουν να φύγουν. Το έχουν αποδείξει και τόσο καιρό. Mm-hmm. Καθόλου. Νομίζω ότι οι Έλληνες βοηθάνε ειδικά αυτούς τους ανθρώπους γιατί έρχονται από πόλεμο. Και επειδή και εγώ το έχω βιώσει, γιατί όταν ήρθα στην Ελλάδα ήρθα από εμφύλιο πόλεμο. Mm-hmm. Τον έζησα τον εμφύλιο πόλεμο. Έτσι. Και ήρθαμε κυνηγημένοι. Σε ποια ηλικία έφτασες τότε εδώ? 8 χρονών. 8 χρονών. Αλλά θυμάσαι κάποια πράγματα. Όχι, θυμάμαι τα πάντα. Τα πάντα. Θυμάμαι τη μητέρα μου να μπαίνουν οι σφαίρες μες στο σπίτι μου και να λέει ότι παίζουμε πόλεμο. Σε μένα και στον αδερφό μου τα πιο μικρή, να ξαπλώνουμε κάτω και να περνάνε οι σφαίρες μες στο σπίτι. Θυμάμαι ακριβώς. Εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ όταν πέρναγα κάποια στιγμή τώρα από το ελληνικό, άνοιξα το παράθυρό μου και είχε πολλά παιδιά στην ηλικία μου τότε που το έχω βιώσει. Και οι ανθρώπους να κάθονται κάτω. Συγκινούμε που το λέω. Και άνοιξα και τους χαιρέτησα. Και λέω: θα κατέβω να τους πάρω κάτι να φάνε. Τρώγανε. Και όπως τους χαιρετάω και τους χαμογελάω, μου χαμογελούσαν αυτά τα παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ στην ηλικία τους, όταν ήρθα εδώ από πόλεμο, νόμιζα ότι πάω στη μαγική χώρα. Δεν ήξερα το τι συμβαίνει. Αυτοί φύγαν από τον πόλεμο οι άνθρωποι. Δεν πάνε κάπου, πιστεύω. Εκτός από αυτούς που θα έρθουν εδώ για συγκεκριμένο σκοπό. Τα παιδιά, όλα αυτά τα μωρά που έρχονται, έρχονται για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Γιατί πέφτουν οι βόμβες στο σπίτι τους. Αυτό είναι που εγώ θέλω να πω ότι είναι κρίμα για αυτές τις οικογένειες και αυτά τα παιδιά. Γιατί εγώ το έχω βιώσει αυτό. Ξέρω πως είναι να φεύγεις από πόλεμο, από σφαίρες και να σε περιμένει ο πατέρας σου εδώ και να φεύγεις με τη μάνα σου. Η μάνα σου να έχει μια καραμπίνα σπίτι, μια βαρά για να μην μπουν μέσα στο σπίτι μας, να μας κλέψουν ή να μας πάρουν τρία κορίτσια. Εγώ το ξέρω. Γι' αυτό και καταλαβαίνω και τους άλλους ανθρώπους που λένε ότι «Α, όχι και θα μας κάνουνε». Είναι και αυτό λογικό, γιατί έρχονται και άνθρωποι τσιχανιστές που περνάνε από εδώ και είναι επικίνδυνο. Αλλά έρχονται και αυτές οι οικογένειες που είναι αυτά τα παιδιά που θέλουν. Μπράβο ρε Ελένη, τι ωραία που τα λες, με συγκίνησες. Λοιπόν, θέλω λίγο μια πριν σε ακούσουμε και ναι, λίγο. Εντάξει, τα πες πάρα πολύ ωραία, γι' αυτό και δεν σε κόψαμε καθόλου. Είναι τόσο ωραίο το μήνο που περνάς και εσύ δικαιώσεις να το περάσεις διπλά και τριπλά από εμάς που έχουμε γεννηθεί εδώ και έχουμε. Δεν έχουμε βιώσει αυτό το πράγμα να σηκωθούμε να φύγουμε κάποια στιγμή επειδή υπάρχει πόλεμος. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Στο τραγούδι.